Ούτε τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας δε σεβάστηκαν κάποιοι που κατά τα άλλα ήθελαν να προσκυνήσουν τη χάρη του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου στον ομώνυμο εορτάζοντα ιερό ναό το επεισόδιο συνέβη το απόγευμα τη Κυριακή προπαραμονή τη εορτή. Ζευγάρι Πατρινών είχε μεταβεί στην εκκλησία, όμω η σύζυγο δεν φορούσε μάσκα και ενώ τα μέτρα ήσαν όντω αυστηρά και τηρούνταν τόσο οι αποφάσει τη Ιερά Συνόδου, όσο και οι σαφέστατε οδηγίε του σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομου, κάποιοι θέλησαν να διαταράξουν την ηρεμία που υπήρχε. Έτσι, όταν η σύζυγο του δέχτηκε την παρατήρηση, ο σύζυγο εξοργίστηκε και θέλησε να προστατέψει την υπόλοιψη της αγαπημένης του. Ξεκίνησε λοιπόν έναν έντονο διάλογο με την ηλικιωμένη γυναίκα και όταν εκείνη έδειξε να επιμένει ποιο τον είδε και δεν τον φοβήθηκε. Αδιαφορώντα για την ιερότητα του χώρου αλλά και την εορτή του προστάτη της Πάτρας περιέλουσε την άφωνη ηλικιωμένη με ένα σωρό ύβρις. Το ότι είπε το στόμα του δεν περιγράφεται Άφωνοι είχαν μείνει και αρκετοί άλλοι που παρακολουθούσαν τη σκηνή, ενώ κάποιοι πιο θαραλέοι προσπάθησαν να τον συνετήσουν. Το επεισόδιο έληξε με τη γυναίκα να φεύγει αρουνάρουν από το σημείο, αισθανόμενη ντροπή για όσα άκουσε, όσο για τον άντρα προσπαθούσε να δικαιολογηθεί σε όσους του είχαν κάνει παρατήρηση.